Καλημέρα, Κάντια, κυρίες και κύριοι. Άφαντος παραμένει ο 24χρονος Δραπέτης, ο οποίος χθες, λίγο πριν από το μεσημέρι, άνοιξε την πόρτα και έφυγε από τον αστυνομικό σταθμό Γερμαζόγιας. Τώρα, όσον αφορά τις συνθήκες, Κάντια, να πούμε ότι ο 24χρονος... Να πούμε ότι δείξαμε τον Δραπέτη της προηγούμενης εβδομάδας. Θα βάλουμε τη σωστή φωτογραφία, Έρικα, ναι, συνέχισε. Να πούμε ότι χθες ο 24χρονος είχε, βρισκόταν στον αστυνομικό σταθμό Γερμαζόγιας, τα κρατητήρια των οποίων λέγονται κρατητήρια αναφοράς. Εκεί μπαίνουν οι κρατούμενοι με το που θα συλληφθούν μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα για το τεστ του κορονοϊού και στη συνέχεια να μεταφερθούν στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού, όπου θα τεθούν εκεί για να κάνουν την κράτησή τους με βάση το διάταγμα του δικαστηρίου. Τώρα, ενώ βρισκόταν εκεί, εκτός κελιού, αλλά σε χώρο ασφαλείας, είναι ένα δωμάτιο στο οποίο συναντιόνται οι κρατούμενοι και με τους δικηγόρους τους, αλλά εκεί περιμένουν και την αστυνομία μέχρι να τους μεταφέρει σε άλλες αστυνομικές διαμφίσεις. Ανέμενε εκεί χωρίς χειροπέδες, καθώς είναι δωμάτιο ασφαλείας και η πόρτα δεν ανοίγει από την μέσα πλευρά. Φαίνεται ότι κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξερχόμενοι αστυνομικοί ίσως να μην έκλεισαν καλά την πόρτα. Ο ίδιος καταγράφεται και στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του αστυνομικού σταθμού. Βγαίνει έξω, κοιτάζει δεξιά και αριστερά και αφού βρίσκει ελεύθερο το πεδίο, φεύγει με γρήγορο βηματισμό, βγαίνει έξω, γίνεται αντιληπτός από εργάτες που βρίσκονται εκεί στην περιοχή για κάποιες εργασίες. Φώναξαν ήδη στους αστυνομικούς, ωστόσο δεν πρόλαβαν και έτσι ο 24χρονος μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε παραμένει άφαντος. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε συλληφθεί από την αστυνομία μετά από δεκάλεπτη καταδίωξη μαζί με 35χρονο από την Λάρνακα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, καθώς και μικρές ποσότητες ναρκωτικών, κάναβης και κρίσταλάι. Ναι. Τώρα είχαμε και τη